Πάμε στη Στέλλα Μαθιουδάκη για να δούμε αυτές τις εικόνες που πραγματικά, Στέλλα, καλησπέρα και πάλι, κόβουν την ανάσα. Είναι που δεν περνάει και παρατήρητο, θα λέγαμε. Βεβαίως. Όσο και αν κάποιος είναι οι εικόνες του Αντώνη Γκλεζάκη αυτές. Πραγματικά η Crete TV είναι πάντα παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Βλέπουμε αυτό το τεράστιο, το γιγαντιαίο θα λέγαμε ελικοπτεροφόρο που εμφανίστηκε το πρωί στον κόλπο της Σούδας. Πρόκειται για την τεράστια αμερικανική πλωτή βάση USS Hercel Woody Williams. Έτσι ονομάζεται και εμφανίστηκε όπως είπαμε το πρωί στο Μαράθι. Έδεσε στο κρυπίδωμα K14, λένε οι πληροφορίες του ναυστάθμου, με τη βοήθεια μάλιστα τριών ρημουλκών. Έφτασε στην Κρήτη, Μάνο, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο γιγαντιαίο πλοίο που, όπως είπαμε, δεν περνάει απαρατήρητο σε καμία περίπτωση, από την Ιταλία, όπου βρισκόταν για ανεφοδιασμό, ενώ παραμένει και άγνωστο πόσο θα μείνει στην περιοχή μας, συγκεκριμένα στα Χανιά. Ίσως βέβαια εδώ η παρουσία του στην συγκεκριμένη περιοχή, στο Μαράθι δηλαδή, στα Χανιά, να σχετίζεται και με το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, ίσως, λέω. Ωστόσο, αυτό που. Πάντως, τα διεθνή μέσα το σχετίζουν αυτό, Στέλλα. Ορθώς κάνεις και το υπογραμμίζεις. Δεν είναι τυχαία η παρουσία ενός πλοίου που χαρακτηρίζεται ναυαρχίδα για το πολεμικό ναυτικό, τον είπα, μετά τα αεροπλανοφόρα. Ακριβώς, γιατί πρόκειται για ένα πλοίο του 6ου Αμερικανικού στόλου που κάνει το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον περασμένο Μάρτιο. Προηγουμένως, σας είπα ότι είχε επισκεφθεί την Ιταλία, συγκεκριμένα την Νάπολη, για ανεφοδιασμό. Τώρα βρίσκεται στα Χανιά. Δεν ξέρουμε πόσο θα παραμείνει, ούτε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του. Πάντως, το μήκος του πλοίου, γιατί είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, είναι στα 230 μέτρα και το πλήρωμά του αποτελείται από 250 άτομα. Μάλιστα, έτσι για την ιστορία, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω ότι το όνομά του το πήρε από τον πεζοναύτη Hercel Woody Williams, που είναι διάσημος στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ηρωισμό του κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα είχε βραβευτεί και με μετάλλιο από τον ίδιο τον πρόεδρο Τρούμαν το 1945, βέβαια τον Οκτώβριο του 1945. Πάντως, Μάνο, πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα μας είχε προετοιμάσει με μια σχετική ανάρτηση που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επρόκειτο να το δούμε στον τόπο μας. Εμείς οι κριτικοί λοιπόν και ειδικότερα οι άνθρωποι των Χανίων, οι Χανιώτες δηλαδή, αλλά και όσοι βρέθηκαν κοντά και οι Ερυθμιώτες που βρέθηκαν στις βόρειες ακτές προς την πλευρά των Χανίων είχαν τη δυνατότητα να το δουν, γιατί όπως είπαμε δεν περνά και παρατήρητο σε καμία περίπτωση. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.